Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Στο στούντιο ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Εμένα θα μου επιτρέψετε να παραμείνω σε αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτή η φράση που χρησιμοποιήθηκε από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα ενόχλησε τον κύριο Μητσοτάκη, ενόχλησε τον Πρωθυπουργό. Και αναρωτιέμαι εάν υπάρχει το ενδεχόμενο αριθμητικά και πολιτικά να υπάρξει μια τέτοια κυβέρνηση. Τι έχει πει επανειλημμένα ο Αλέξης Τσίπρας? Ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κυβέρνηση των ηττημένων. Θέλουμε να έχουμε μια κυβέρνηση μακράς πνοής. Το ίδιο περίπου λέει και το Πασόκ, ότι θέλει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Ποια είναι η προϋπόθεση γι' αυτό? Μια που η Νέα Δημοκρατία επιμένει πάντοτε στην αυτοδυναμία. Εκλογές μέχρι θανάτου, όχι μέχρι αυτοδυναμίας, γιατί αυτοδυναμία δεν θα έρθει ποτέ. Η μόνη προϋπόθεση για να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή είναι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα και να βγαίνουν οι αριθμοί με το Πασόκ. Κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος κυβερνητικός εταίρος. Όταν λοιπόν ρωτήθηκε στη διακαναλική ο Αλέξης Τσίπρας και τι θα γίνει, μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, επανέλαβε ότι ο βασικός μας και καθοριστικός πρώτος πολιτικός στόχος είναι η κυβέρνηση των νικητών. Κυβέρνηση των νικητών μπορεί να υπάρχει όμως και αν τα νούμερα δεν βγαίνουν για να υπάρχουν 151 έδρες. Δηλαδή το άθροισμα Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ να είναι σε αυτή την περίπτωση ως θεωρητικό ενδεχόμενο και αυτό το οποίο, όπως το ρωτάτε και εσείς. Είπε ότι θα μπορούσε να δει κανείς μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού που από τα πράγματα, να καταλάβετε γιατί είπε για ειδικού σκοπού. Μια κυβέρνηση που δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία, δεν έχει 151 έδρες στη Βουλή, από τα πράγματα δεν είναι μακράς πνοής, δεν μπορεί να κυβερνήσει για μια τετραετία. Μπορεί να υπάρχει όμως, αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, μια συμφωνία για να προωθηθούν ορισμένα βασικά πράγματα, βασικά νομοσχέδια για να πάρει ανάσα η κοινωνία. Δεν δώσατε όμως το πάτωμα στον κύριο Μητσοτάκη να λέει, ορίστε, τι θέλετε, αυτό είναι το δίλημα, σταθερότητα ή αχταρμά. Μα το δίλημα είναι πολύ απλό. Είναι αν θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Μητσοτάκη ή μια εναλλακτική προοδευτική κυβέρνηση. Γι' αυτό τον λόγο ο βασικός μας στόχος είναι να είμαστε πρώτοι και να βγαίνουν τα κουκιά ώστε να έχουμε μια κυβέρνηση μακράς πνοής. Κακά τα ψέματα όμως, η πολιτική δεν είναι αριθμητική. Είναι στις βασικές επιλογές, η βασική επιλογή, η διληματική επιλογή του ελληνικού λαού να μας βγάλει πρώτο κόμμα. Ναι. Από εκεί μετά όμως αυτή είναι αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι ικανή. Πρέπει και αυτά που θα βγάλει το Πασόκ να είναι αρκετά για να μπορούμε να σχηματίσουμε μαζί κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ, να κλείσουμε λίγο με το θέμα εκεί στην Αλβανία, με τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Βέβαια, βέβαια. Πρώτα απ' όλα, η ελληνική κυβέρνηση το χειρίστηκε σωστά, το Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν, και αν ήσασταν εσείς Υπουργός Εξωτερικών, επειδή υπήρξατε Υπουργός Εξωτερικών. Και μάλιστα σε μία περίοδο όπου δεν θα λέγαμε ότι ήταν και τα πράγματα πολύ ήρεμα. Προσφέρεται για συγκρίσεις ο χειρισμός των Ελληνοαλβανικών. Έχω ένα σημερινό άρθρο σε ένα ιστότοπο. Τι είπα λοιπόν εκεί? Ότι το Μάρτιο του 19 πηγαίνει σε μια τετραμερή των Βαλκανίων, αυτές τις τετραμερείς που οργανώναμε, και μαθαίνει ο Αλέξης Τσίπρας ότι υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Αλβανία ουσιαστικά να μπουν χέρι στις ελληνικές περιουσίες των βορειοϋπηρωτών στη Χιμάρα. Βγαίνει μια πολύ σκληρή ανακοίνωση και λέει ότι να το ξανασκεφτείτε, γιατί έτσι μπλοκάρετε τις ευρωπαϊκές προοπτικές στην Αλβανία. Πάρτε και πίσω την επόμενη ώρα από την αλβανική κυβέρνηση αυτή η αρχική απόφαση. Δύο μήνες, τρεις μετά, τον Ιούνιο του 19, περνάει μια πολύ σημαντική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που λέει τι, και η Αλβανία και οι άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, αν θέλουν να έχουν εισιτήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σεβαστούν το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού και το περιουσιακό δικαίωμα των μειονοτήτων. Αυτό έλεγε με λίγα λόγια στην Αλβανία, ότι πρόσεξε, εμείς θέλουμε να και ευνοούμε την ευρωπαϊκή σου προοπτική και τη δική σου και των άλλων χωρών. Αλλά θα πρέπει και εσύ να σεβαστείς τις ευρωπαϊκές σου υποχρεώσεις. Άρα, η δική μας στάση, όχι στα λόγια, έμπρακτα εκεί που μέτραγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν υπέρ της εθνικής μειονότητας. Και ακριβώς επειδή αυτά δεν εφαρμόστηκαν πλήρως, ο Αλέξης Τσίπρας ούτε είχε δεχθεί να πάει στα Τύρανα, ούτε είχε απευθύνει πρόσκληση στον πρόεδρο. Άρα θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι απόρρια λάθος πολιτικής τα τελευταία 4 χρόνια. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε το ακριβώς αντίθετο. Λέει, θεώρησε ότι μια επικοινωνιακή πολιτική φιλοφρονήσεων αρκεί. Επισκέφθηκε την Αλβανία και από εκεί μάλιστα απέφθηνε και μήνυμα στους βορειοϋπηρώτες να τον ψηφίσουν στην Ελλάδα. Δεν τα κάνουν συνήθως αυτά οι υπουργοί εξωτερικών όταν είναι οι πρωθυπουργοί όταν είναι εκτός Ελλάδας. Απέφθινε πρόσκληση στον κύριο Ράμα 2 μήνες πριν από αυτό που σας μιλάμε. Να εκθέσει εδώ τα έργα ζωγραφικής του, στο Ζάπιο.
Το να πιστεύει κανείς ότι με φιλοφρονήσεις, με ευχέστες θα λύσεις τα θέματα, αποδείχθηκε πόσο λάθος ήταν με αυτό που έγινε με την περίπτωση Μπελέρη. Άρα δεν σας ρωτάμε τι θα κάνατε ως κυβέρνηση, θα κάναμε, εάν ήταν επί των ημερών σας όλη αυτή η ιστορία και είχε προφυλακιστεί ο Μπελέρης. Απλά μου λέτε ότι δεν θα τα είχαμε φτάσει τα πράγματα εκεί. Δεν λέω μόνο αυτό. Λέω ότι δεν αρκούν τα λόγια, δεν αρκεί να μπερδεύεις την ουσία με την επικοινωνία. Mm-hmm. Σας έδειξα πώς εμείς ήμασταν ουσιαστικοί και όχι επικοινωνιακοί, για το παραπάνω που θα κάναμε είναι αυτά που ζήτησα εγώ από τον Υπουργείο Εξωτερικών. Όχι μόνο να προχωρήσουμε σε διμερές διάβημα, αυτό έγινε. Mm-hmm. Αυτονόητο ήταν. Κατά τη γνώμη μου, ήπιο. Αλλά θα έπρεπε να διεθνοποιήσουμε να αυτό το ζήτημα αυτό, παρακαλώ, ναι. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΑΣΕ, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Με λίγα λόγια, να θυμίσουμε στην Αλβανία τις υποχρεώσεις της και ότι έχει σημαντικές και σοβαρές συνέπειες για την ευρωπαϊκή της προοπτική αυτό που έγινε. Κύριε Υπουργέ, Βόρειος Τομέας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Χαρά μου πάντα να συνομιλώ και με τους δυο σας. Και καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, αυτό λέμε. Καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα, καλό υπόλοιπο αγώνα. Λοιπόν, να κάνουμε, κύριε Γαλάνη, μία παρένθεση. Βεβαίως δεν είναι ακριβώς παρένθεση, διότι τόσο ο κύριος Ρουσόπουλος, όσο και ο κύριος Κατρούγκαλος, και οι δύο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα εξωτερικά θέματα της χώρας, τα εθνικά μας θέματα, τοποθετήθηκαν για την Τουρκία, για τον Ερντογάν, τον Κιλιστάρογλου, τις τοποθετήσεις Τσαβούσογλου και γενικότερα για την επόμενη μέρα όσον αφορά στην Τουρκία και κατ' επέκταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πολύ σημαντικό αυτό, το ότι σε κάποια πράγματα εγώ είδα και να ακολουθούν την ίδια ρητορική. Έχει μια θετική σημασία. Νομίζω ότι κάποια ζητήματα δεν έχουν κομματική τόσο πολύ ταυτότητα. Τα εθνικά θέματα πάνω απ' όλα. Δεν θα ήθελα να το πιστεύω. Σε κάθε περίπτωση πάντως μας αφορούν οι τουρκικές εκλογές, οι οποίες κατά σατανικό μπορώ να πω τρόπο είναι και πάρα πολύ κοντά στις δικές μας. Ανάμεσα οι δικές μας. Λοιπόν, οι δικές τους, ανάλογα. Λοιπόν, να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καθήλυνα αρμόδιο. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε. Καλησπέρα, αγαπητοί, χαίρομαι που σας βλέπω, να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε από το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών. Το περιμένατε? Διότι ο μόνος πανελληνίος, δύο χρόνια, το λέω ότι δεν χάνει ο Ερντογάν. Εσείς το λέγατε, εκτεθεί, αλλά... Ο μόνος πανελληνίος και επιμένω σε αυτό. Να ρωτήσω εγώ κάτι όμως, ευθέως, γιατί έπεσαν έξω τελικά οι δημοσκοπήσεις? Διότι εμείς είχαμε τη λαθεμένη, όπως φαίνεται τελικά, εντύπωση ότι θα μας βγει και Κιλιστάρογλου και μας βγει και πάλι ο Ερντογάν. Διότι πρώτον, οι μετρήσεις αυτές γινόντουσαν μη λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνία της Τουρκίας και τι πραγματικά πρεσβεύει η κοινωνία της Τουρκίας και αποτύπωναν το τι θα θέλανε οι επικοινωνιολόγοι της πλευράς Κιλιστάρογλου, που είναι όλοι οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί, κανένας Τούρκος. Mm-hmm. Και γιατί είχαν αποφασίσει ότι πρέπει να δώσουν με τις δημοσκοπήσεις μια παράσταση νίκης, ούτως ώστε ο κόσμος να μην φοβηθεί και να πάει να ψηφίσει υπέρ του κ. Τσάλογλου, ο οποίος θα έφερε την αλλαγή όπως υπόσχεται. Αλλά αυτό δεν συνέβη, δεν αποτύπωνε τίποτα αφενός. Αυτό το έχω εντοπίσει εδώ και δύο χρόνια, ότι όποιον και να έχει απέναντί του Ερντογάν θα κέρδιζε. Μπορώ να σας εξηγήσω, αν έχουμε χρόνο, και τη στρατηγική του Ερντογάν και γιατί κέρδισε. Mm-hmm. Είναι και κοινωνιολογικό το φαινόμενο και πολιτική το φαινόμενο, στρατηγική δηλαδή του Ερντογάν. Και σε κάθε περίπτωση όλο αυτό το οποίο βλέπατε δεν αντανακλούσε πουθενά, μα πουθενά, στην τουρκική κοινωνία. Γιατί όπως γνωρίζετε, εγώ μιλώντας και τη γλώσσα τους και ασχολούμενος ειδικά με τους Τούρκους αποκλειστικά με τους Τούρκους, διαφωνώ με όσους θεωρούν ότι μπορούν να αναφέρονται στην Τουρκία χωρίς να έχουν ειδική γνώση της Τουρκίας. Δηλαδή το να είσαι απλά γνώστης των διεθνών σχέσεων και να αναφέρεις στην Τουρκία χωρίς γνώση της γλώσσας και της κοινωνίας τους, θα ασφάλεις, διότι θα παρασύρεσαι από τα δυτικά έντυπα και τα θέλω, τέλος πάντων, τις δύσεις αναφορικά με την Τουρκία, αλλά όχι με το τι πραγματικά είναι η Τουρκία. Και αυτό και πέφτουν όλοι έξω. Το αποτέλεσμα 49,62% σας προβληματίζει, σας δημιουργεί απορίες, μάλλον να το θέσω καλύτερα? Όχι. Όχι. Επί δύο χρόνια γινόντουσαν δημοσκοπήσεις. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο Ερντογάν ερχόταν δεύτερος, όποιον και του βάζαν απέναντι. Ναι. Είτε του βάζαν τον Ιμάμογλου, είτε του βάζαν το Γιαβάση, είτε του βάζαν τον Κιλιστάρογλου. Ο Ερντογάν λοιπόν το εντόπισε αυτό και είπε πώς θα κερδίσω τις εκλογές. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο στρατήγημα. Θα επιλέξω ποιον θα έχω απέναντί μου. Τι κάνει λοιπόν? Διαδίδει, αλήθεια είναι αυτό, αλλά το διέθεσε να το επικοινωνήσει.
ότι ο Γιαβάς ήταν δικηγόρος σε υποθέσεις κατά των Κούρδων. Άρα λοιπόν τον έκαψε ως χαρτί, διότι μάνι μάνι, αν τον έβαζαν μπροστά οι έξι, η αλτιλήμασα, η συμμαχία των έξι, οι Κούρδοι δεν τον ψήφιζαν. Άρα τον έκαψε ως χαρτί. Δεύτερο στρατήγημα. Ο Ιμάμογλου πήγε κατηγορούμενος για ποινικά αδικήματα, πλημελήματος βέβαια επιπέδου, των εκλογών του 19, στις δημοτικές εκλογές του 19 σε Κωνσταντινούπολη. Ναι. Λοιπόν, δικάστηκαν τώρα αρχές του 23 οι υποθέσεις αυτές. Ήταν 7-8 μήνες έφαγε φυλακή με αναστολή, αλλά του στερήθηκαν τα πολιτικά δικαιώματα από το δικαίωμα του εκλέγεν και του εκλέγεστη. Ο Ιμάμογλου άσκησε έτσι αναστολής και έφεση. Και αργότερα θα φτάσει η υπόθεση μέχρι στο Γιουξέκ Ντιβάν στον Άριο Πάγο του. Όμως, αν έβαζε αυτός επικεφαλής, δεν ήθελε ο Ιμάμογλου, ο ίδιος ο Ιμάμογλου δεν ήθελε. Γιατί αν έμπαινε επικεφαλής, θα έκανε διάσπαση στο κόμμα του το ΤΣΕΧΑΠΕ, και γιατί ο Κλειστάρογλου ήταν αρνητικός να αναλάβει ο Ιμάμογλου. Ήθελε να πάει ο Κλειστάρογλου. Άρα θα δημιουργούσε διάσπαση, γι' αυτόν τον λόγο αποτραβήχτηκε εφιώς ο Ιμάμογλου, θεωρώντας ότι είναι νέος σε ηλικία και έχει πολιτικό χρόνο μπροστά του στην επόμενη πενταετία, που δεν θα υπάρχει ούτε Κλειστάρογλου ούτε Ερντογάν, ούτως ώστε να κερδίσει έτσι κι αλλιώς την επόμενη πενταετία. Άρα ορθώς αποσύρθηκε. Όμως υπήρχε και η εκκρεμότητα η ποινική. Πρωτόδικα, ξαναλέω. Όμως, αν γινόταν πρόεδρος Δημοκρατίας και σε ένα-δύο χρόνια τελεσιδικούσε η απόφαση στον Άριο Πάγο του και εξέπεται του αξιώματος αναδρομικά, λέγοντας ότι δεν μπορούσε, κύριε, να είσαι υποψήφιος, δεν είσαι το δικαίωμα του εκλέγεν και του εκλέγεστε, η Τουρκία θα βρισκόταν σε ένα-δύο χρόνια μετά χωρίς πρόεδρο. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν εφιώς τον αχρίστευσε και αυτόν. Και διάλεξε να έχει απέναντί του τον Κιλιτσάρογλου, δηλαδή τον πιο αδύναμο Κρίκο. Τον πιο αδύναμο Κρίκο, ο οποίος από ό,τι αντιλαμβάνομαι ήταν ο διαθέσιμος, μονίμως ιτημένος. Σωστά. Πολύ τον σωστά. Έχει κερδίσει ήδη δύο φορές ο Ερντογάν. Γενικότερα. Και τώρα. Έχει χάσει τέσσερις φορές ο Κιλιτσάρογλου. Ήταν εύκολη λία δηλαδή, βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν. Και γιατί θα πάμε όμως σε δεύτερο γύρο? Γι' αυτό το ρώτησα διακριτικά τον κύριο Σταδακόπουλα, το 49,6% δημιουργεί απορίες. Διότι ήδη η πλευρά του Κιλιτσάρογλου αμφισβητεί εντόνως τα αποτελέσματα και έρχομαι εγώ να ρωτήσω, είναι θέμα στρατηγικής ο δεύτερος γύρος ή όντως έχουμε μια τουρκική κοινωνία η οποία είναι δικασμένη? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η τουρκική κοινωνία είναι τριχασμένη και διχασμένη ως εξής. Τριχασμένη είναι οι πόλεις οι μεγάλες και τα παράλια, η Ανατολή που στηρίζει Ερντογάν και οι Τούρκοι πολίτες κουρδικής καταγωγής που είναι κάτι άλλο. Άρα έχουμε τρεις ταχύτητες. Έχουμε το Κουρδιστάν της Τουρκίας, έχουμε τα παράλια των Κεμαλικών και έχουμε και τον Ερντογάν με την Ανατολία. Τρεις κοινωνικές βαθμίδες. Και έχουμε και ένα ιδεολογικό πρόσημο στην Τουρκία διχασμένο, το οποίο είναι η κοσμική, δηλαδή οι πιο δυτικότροποι, οι κεμαλιστές και οι επιγονοί τους, και έχουμε και το ιερό, τον ουλεμά, που σήμερα εκπροσωπείται πολιτικά, το πολιτικό Ισλάμ δηλαδή, από τον Ερντογάν. Αυτό ισχύει στην τουρκική κοινωνία εδώ πέρα και 200 χρόνια. Είναι ορατό μπροστά μας κάθε φορά. Ναι. Όπως και η κοινωνία των τριών ταχυτήτων. Τουρκικό Κουρδιστάν, η Γιάρμπαγκερ κτλ. Τα παράλια που είναι πιο εξευρωπαϊσμένοι και η Ανατολία που στηρίζει ο Ερντογάν. Τώρα, ο Ερντογάν κατηγορήθηκε ότι θα κάνει νοθεία, ότι θα κάνει θαράνη κτλ. Δέχτηκε 500.000 εθελοντές του Κιλιτσάρογλου να ελέγχουν για τυχόν νοθεία. Οι καταγγελίες που έχουν γίνει δεν είναι ικανές να ανατρέψουν τη διαφορά των 4-5 μονάδων που έχουν μεταξύ του. Γιατί μιλάμε για εκατομμύρια ψήφων. Ναι. Άρα πώς είναι νοθεία? Ένα αυτό. Δεύτερο, για να ελαττώσει τα θέματα της νοθείας ο Ερντογάν, ήθελε να φτάσει στο 50% παρακάτω ψηλά. Να πάει στο δεύτερο γύρο από επιλογή του, για να μην υπάρχει ίχνος ότι αυτός έκανε κάτι νοθευμένο ή τέλος πάντων οδήγησε στο να κερδίσει από τον πρώτο γύρο. Μπορούσε να κερδίσει από τον πρώτο γύρο, δηλαδή του λείπει λιγότερο από 0,5%, αλλά κράτησε φρένο επίτηδες, στρατηγικό φρένο είναι αυτό. Θα κερδίσει πανηγυρικά στο δεύτερο γύρο στις 28 Μαΐου. Για να μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς μετά. Νομίζω ότι ήταν πολύ αγγελικά πλασμένο όλο αυτό το οποίο
συνέβη. Θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ λίγο να μας πείτε, επειδή εσείς τα παρακολουθείτε, ποιος από τους δύο είναι πιο, μάλλον ποιος από τους δύο είναι λιγότερο επικίνδυνος για τις θέσεις της χώρας μας. Και αυτό το λέω διότι ο Κιλιστάρογλου έχει πει δημόσια και έχει προκαλέσει τον Ερντογάν. Όλο απειλείς ότι θα πας νύχτα, δεν πας νύχτα, ναι. Εμείς θα πάμε νύχτα. Πολύ σωστά. Θα πήγαινε όμως είναι το θέμα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα το μάθουμε ποτέ τελικά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, στο CNN Turk, βάζει τα θέματα ως διαφορές με την Ελλάδα και λέει αυτές οι διαφορές λύνονται μόνο με τρεις τρόπους, με έναν από τους τρεις τρόπους. Ή πρόσωπο με πρόσωπο, είτε πηγαίνουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, είτε με πόλεμο. Αυτό τι είναι ευθεία απειλή, ελάτε να συζητήσουμε, να τα συμφωνήσουμε στην ατζέντα που βάζουμε εμείς. Αλλιώς ελάτε να τα πούμε στο πεδίο της μάχης. Σωστή παρατήρηση. Όπως τα λέτε είναι, αυτό εννοούν. Δεν το υπονοούν, το εννοούν. Το εννοούν. Όπως το είπα. Μάλιστα, και για την Ελλάδα τι είναι, απλά Τετάρτη, κύριε Σαντακόπουλε. Έτσι φαίνεται. Μάλιστα. Άρα δεν θεωρείτε, έχουμε. Θεωρείτε δηλαδή ότι αν η Τουρκία δεν πάρει αυτό το οποίο θέλει, ότι θα προχωρήσει σε κάποια επιθετική, να το πω πολεμική, να τολμήσω να το πω ενέργεια κατά της Ελλάδος, χωρίς να συνυπολογίσει όμως και τα δικά της και τις δικές της συμφωνίες με τη Δύση. Εύλογο το ερώτημα, αλλά πρέπει να ξέρουμε τα εξής, τα οποία παραβλέπουμε εδώ, στην Ελλάδα. Προσέξτε. Η Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι αναθεωρητική όποιον και να έχει ηγέτη. Δεκτό. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ο Κιλιτσάρογλου και η Συναυτό, ως επίγονοι των Κεμαλιστών, εκδηλώνουν τον αναθεωρητισμό με επίθεση. 1922, 1955, 1964, 1974, 1994, 1996. Είναι επιθετική. Ο Ερντογάν είναι της λογικής της πολιορκίας. Σε πολιορκώ, σου πάω τα νεύρα, λέμε εμείς επιτέλους μα τι θέλεις και μας οδηγεί εκεί πέρα που θέλει. Μας εγκλωβίζει λοιπόν σε μια παγίδα, ούτως ώστε. Και οι δύο εκδηλώσεις πολιτικής της Τουρκίας είναι εξίσου επικίνδυνες. Η μία με πόλεμο, βλέπε και μαλιστές και τους... Ναι. Και να κλείσουμε με αυτό σας παρακαλώ. Και, ναι. η άλλη είναι η λογική της πολιορκίας του Ερντογάν. Εξίσου επικίνδυνα και τα δύο, με αυτό έχουμε να κάνουμε απέναντι. Και όποιος νομίζει ότι ο Κιλιτσάρογλου με το προσωπείο της Δύσης θα ήταν πιο ήπιος, πλανώνται πλάνη νυχτρά να πάνε να διαβάσουν την ιστορία της Τουρκίας. Ένα αυτό. Ο δε Ερντογάν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι κάνει. Επομένως, μεταξύ σκύλας και χάριβδης, εγώ προσωπικά, ως ειδικό στο θέμα, 40 χρόνια ασχολούμαι με τους Τούρκους, επιλέγω τον Ερντογάν, δηλαδή αυτό που ξέρω. Κύριε Σαντακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που σας είχαμε σήμερα μαζί μας. Πάντα μας κάνετε σοφότερους και τα λέτε έξω από τα δόντια και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι και καλό που στο τέλος της συνέντευξης δεν έχουμε να πούμε ότι είσαστε υποψήφιος στον τάδε τομέα ή στην τάδε περιφέρεια. Τουλάχιστον προς το παρόν, νομίζω ότι θα σας τσιμπήσουν κάποια στιγμή. Όχι, όχι, ποτέ, ποτέ. Εγώ είμαι ήδη 58 ετών κλεισμένα. Αν ήταν να κάνω πολιτική καριέρα, την έχω κάνει πιο νωρίς. Ναι. Εγώ είμαι από τα άτομα τα οποία τα κόμματα απεχθάνονται. Είμαι ακαπίστρωτος. Τα κόμματα ωραία, δεν θέλουν να καπίστρωτος. Ναι, θα την υιοθετήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Σαντακόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Γαλάνη, έχουμε ακούσει Νέα Δημοκρατία, έχουμε ακούσει ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα. Εγώ θέλω να ακούσω και ΚΚΕ. Σαφώς, εννοείται. Νομίζω ότι για το ΚΚΕ διαφαίνεται ότι κερδίζει. Έχει κερδίσει έδαφος. Έχει γίνει της μόδας ο κύριος Κουτσούμπας και πολύ το χαίρομαι. Με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Και πολύ το χαίρομαι. Πραγματικά πολύ το χαίρομαι. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά εσείς? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, η κυρία Στέλλα Καινουριάκη, υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ στη πανέμορφη, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, στη Β' περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, στη Β' Θεσσαλονίκης. Πώς πηγαίνει ο αγώνας, κυρία Καινουριάκη? Κοιτάξτε να δείτε, τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά και θεωρούμε ότι ο λαός μας
έχει και τη δύναμη στα χέρια του να, κάνει μία έκπληξη σε αυτές τις εκλογές. Ναι. Και γι' αυτό καλούμε και σε μαζική υπερψήφιση των ψηφοδελτίων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και ειδικά οι κυλιόμενες, γιατί ξέρετε, εδώ μαζί με την κυρία Γαλάνη έχουμε την κακιά συνήθεια και ισχωρούμε μέσα στα στρατηγία των κομμάτων και βλέπουμε και τις κυλιόμενες που παραγγέλνουν όλα τα κόμματα. Και εσείς φαντάζομαι εκεί στον Περισσό, εσείς, το κόμμα σας στα κεντρικά γραφεία, δείχνουν τσιμπημένα τα ποσοστά του ΚΚΕ. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά του κόσμου, χτυπάνε σαραντάρια, που όταν τους ρωτάς ποιον από τους δύο θα προτιμούσες ή ποιος θεωρείς ότι αν και κυβέρνηση θα βελτιώσει τη ζωή σου, η απάντηση είναι κανένας από τους δύο. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει και με την πείρα που, έχουν συσσωρεύσει οι εργαζόμενοι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Υπάρχει το μεγάλο ποσοστό των αναποφάσεων και το αυτό που λένε κανένας από τους δύο. Γιατί όμως ΚΚΕ? ΚΚΕ λοιπόν, γιατί έρχεται θύελα. Ένα είναι αυτό. Τι θέλετε να πείτε? Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση θα βγει. Υπάρχει το έδαφος αντικειμενικά να σχηματιστεί κυβέρνηση. Είτε στις εκλογές που θα γίνουν σε 4 μέρες, είτε, εν πάση περιπτώσει, αν επιλέξουν να γίνουν επόμενες. Κυβέρνηση όμως υπάρχει αντικειμενικά το έδαφος να σχηματιστεί από τα κόμματα αυτά που έχουν μια κοινή στρατηγική, έχουν σύμπλευση και συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχουν να κάνουν με τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, που έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχουν να κάνουν με τις δεσμεύσεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ κτλ. Ναι. Αυτά είναι δεδομένα για την επόμενη κυβέρνηση και μάλιστα πολλοί από τους νόμους που θα ψηφίσει η επόμενη κυβέρνηση είναι ήδη έτοιμοι και περιγράφονται στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, για το οποίο κανένας δεν διαφωνεί. Με αυτή την έννοια λοιπόν, τώρα, και επειδή υπήρχε πρόσφατα... Να το πω ευθέως λίγο, κυρία Καινουριάκη, συμπαθάτε με που σας διακόπτω. Ναι. Αυξάνονται τα ποσοστά του ΚΚΕ. Είναι ιδιαίτερα συμπαθής ο κύριος Κουτσούμπας σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις, φιλολαϊκές, όπως τις λέτε εσείς, και υπέρ των εργαζομένων. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Για ποιο λόγο υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο, είναι ταμπού για σας, το να συγκυβερνήσετε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον, δεν ξέρουμε ποιος θα βγει πρώτος τη βραδιά των εκλογών? Ναι. Να σας πω, πρέπει να γίνει κριτήριο για το λαό μας το ότι υπάρχει ένα κόμμα σήμερα που λέει ότι δεν θα συμμετέχει, αλλά δεν θα δώσει και καμία στήριξη και ανοχή στην επόμενη κυβέρνηση. Με δεδομένα και αυτά που είπα πριν λίγο. Ναι. Γιατί το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης και αυτά που θα κληθεί να υλοποιήσει είναι σε μεγάλο βαθμό αποφασισμένα και γραμμένα ήδη στα προαπαιτούμενα αυτά και είναι μέτρα αντιλαϊκά και μάλιστα δεν ξέρω αν το έχετε αναδείξει, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν πρόσφατα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος βγήκε και είπε ότι παιδιά μαζέψτε λίγο και αυτά που τάζετε, ναι, ναι, γιατί ναι. Πρέπει ναι. Λοιπόν, γιατί το τάξιμο εύκολο είναι, το δώσιμο είναι το δύσκολο και εκεί συνήθως γίνεται εκεί τα χαλάμε. Ναι. Οπότε, αλλά πώς θα έρθετε εσείς όμως και θα μπορέσετε να υλοποιήσετε αυτά τα οποία λέτε, εφόσον ο κύριος του Νάρη είπε να δώσετε τα λεπτά? Προβλέπετε και την πλειοψηφία του κόσμου, αν ρωτήσουμε αυτό, θα πει ότι περιμένετε από την επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει, θα πει τίποτα. Οπότε το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει καμία θέση. Και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι κριτήριο για το λαό αυτό, για το ότι το ΚΚΕ ούτε θα συμμετέχει, ούτε όμως θα δείξει και καμία στήριξη και ανοχή, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι στις εκλογές αυτές αυτό που συγκρούονται στην ουσία δύο εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ναι. Έτσι. Και σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις που συγκρούονται και είναι αντίθετες εντελώς, δεν μπορεί να υπάρξουν 5-10 πράγματα. Γιατί έτσι κι αλλιώς μια κυβέρνηση δεν ασχολείται με 5-10 πράγματα. Ασχολείται με το σύνολο των προβλημάτων στη ζωή Ωραία. Του λαού. Εγώ ρωτώ, εσείς πώς θα μπορέσετε να υλοποιήσετε αυτά τα οποία λέτε?
Εφόσον από ό,τι φαίνεται και μόνοι σας το είπατε, το είπε και ο κύριος Τουρνάρας, παιδιά, ακριβώς, δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχουν αυτό, πολλές δυνατότητες. Αυτό που εμείς λέμε σήμερα, καταρχήν το ΚΚΕ έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα λαϊκής διακυβέρνησης, έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο επί της ουσίας βάζει το λαό και τους εργαζόμενους και το λαό στο προσκήνιο και όχι μια φορά κάθε 4 χρόνια να ψηφίζουν. Βάζει την οικονομία να λειτουργεί προς όφελος των εργαζομένων και αυτών που παράγουν τον πλούτο. Αυτό σε αυτές τις εκλογές κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κριθεί, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Αλλά όταν θα το αποφασίσει ο λαός, εμείς είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε εκεί να το υλοποιήσουμε. Από εκεί και πέρα, αν δείτε τα παραδείγματα, το πού και τελικά βελτιώθηκε... Και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ, ναι. Ορίστε. Και να κλείσουμε, λέω, με αυτό, ολοκληρώστε τη φράση για να κλείσουμε. Το πού και το πότε τελικά βελτιώθηκε η ζωή του λαού ήταν εκεί που το πήρε απόφαση να συγκρουστεί, να διεκδικήσει, να απαιτήσει και σε αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ήταν απλά δίπλα, ήταν μπροστά και αυτό κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Οργανώνουμε τη διεκδίκηση, αποκαλύπτουμε τους ενόχους, οργανώνουμε τη διεκδίκηση γύρω από φλέγοντα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αυξήσεις στους μισθούς, με την κατάργηση για παράδειγμα του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης γιατί η ακρίβεια μας έχει γονατίσει όλους, με το να υπάρχει δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, παιδείας κτλ. Εκεί που ο λαός αποφασίζει να διεκδικήσει, εκεί βρίσκεται το ΚΚΕ να στηρίζει τις διεκδικήσεις, να μαζικοποιεί τις διεκδικήσεις και εκεί μπορεί και ο λαός μας να έχει κατακτήσεις. Και μπορεί, γιατί η αλήθεια είναι, και θα κλείσω με αυτό, παρακαλώ, ότι μπορεί να είναι προαπαιτούμενα λιγμένα και να είναι το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης λίγο πολύ καταληγμένο και προδιαγεγραμμένο, όμως δεν είναι καθόλου προδιαγεγραμμένο το τι θα κάνει ο λαός στις σημερινές συνθήκες. Και γι' αυτό λέμε ότι μαζικά θα πρέπει να στηρίξει τη δική του τη φωνή που θα τη βρει την επόμενη μέρα δίπλα του και μαζί του. Και να βάζει φρένο, αλλά και να βάζει στη συζήτηση και στο προσκήνιο τις ανάγκες τις δικές του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο αγώνα. Καλά αποτελέσματα να έχετε. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, κυρία Γαλάνη. Δεν έχετε παράπονο, έχω την εντύπωση. Δηλαδή σήμερα βόρειο τομέα. Ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος. Έτσι, με Ρουσόπουλο και Κατρούγκαλο, διάσημο ριζόγαλο στο βόρειο τομέα. Δεν θα πω το όνομα του μαγαζιού γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση. Τρίγωνα πανοράματος από την κυρία Καινουριάκη, γιατί είναι στη Β' Θεσσαλονίκης. Και ο κύριος Σαθακόπουλος μας κέρασε και ένα μπακλαβά όσον αφορά στις τουρκικές εκλογές. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ όσες φορές έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη, έχω γευτεί απίστευτο μπακλαβά. Είναι γεγονός αυτό, είναι γεγονός. Για να λέμε θυμάμαι, γεγονός, θυμάμαι μάλιστα για να κλείσουμε με αυτό, σε μία συνάντηση Καραμαλή Ερντογάν, λίγο πριν κουμπαριάσουν ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Ερντογάν. Οι απλοί άνθρωποι τα πιάνουν με τα χέρια, κύριε Παπαδάκη. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν θέλησε να δείξει στον Έλληνα πρωθυπουργό τότε πώς τρώνε τον μπακλαβά στην Τουρκία. Επειδή ξέρω. Δεν δοκιμάσαμε οι υπόλοιποι. Εντάξει τώρα. Λοιπόν. Μακάρι να τρώμε μαζί μπακλαβά και να μην έχουμε περαιτέρω ζητήματα στο δικαστήριο της Χάγης. Αυτό είναι γεγονός. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα θετικό. Με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είναι οι προτελευταίες προεκλογικές καμπάνες. Την Παρασκευή πάλι με πάρα πολλούς υποψηφίους. Είναι η τελευταία μέρα. Λίγη και επισήμως την Παρασκευή η προεκλογική περίοδος. Και βεβαίως Κυριακή κοντή γιορτή. Άφησα το Σαρδάμ για το τέλος. Δεν πειράζει. Θυμμένουν λοιπόν, αυτά στις... Κυρία Γαλάνη, καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι. Γεια χαρά σε όλους.